Κυρίες και κύριοι, φίλοι της Πάλης, καλώς ήρθατε σήμερα εδώ, στο κλειστό κέντρο Πάλης, Άνω Λωσίων. Σήμερα εδώ, οι 36 κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του 2011. Σε αυτό εδώ το ταπί, θα διεκδικήσουν το τίτλο του πρωταθλητή και της πρωταθλήτριας Ελλάδος 2011 στην ελευθέρα και ελληνορωμαϊκή πάλη. Και όχι μόνο, θα πάρω και το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Τουρκία το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν οι 16 αυτοί αθλητές που σήμερα θα φύγουν ως πρωταθλητές Ελλάδος από αυτό εδώ το ταπί, εκεί στην Τουρκία το Σεπτέμβριο, θα διεκδικήσουν για την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τηλεοπτικού. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά που θα είναι εδώ σε λίγο και θα αγωνιστούν όπως πολύ καλά ξέρουν. Με στένος, με δύναμη, με πάθος θα παλέψουν σε αυτό το ταπί για να ανακηρυχθούν πρωταθλητές Ελλάδος, αλλά για να πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Το δικό σας χειροκρότημα. Και πάλι λοιπόν, το ξέρετε σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα, το τεχνικότατο και πανουργότατο κατά το Παυσανία αρχαίο άθλημα, σήμερα εδώ, σύμφωνα με την προσπάθεια που έκανε η νέα ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης, η πάλι λοιπόν που όλοι αγαπάτε, που όλοι αγαπάμε, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να ξαναμπεί στα σαλόνια των ελληνικών αθλημάτων. Μπορεί η καιρή να μην είναι και η καλύτερη, λεφτά να μην υπάρχουν, αν υπάρχει όμως καλή θέληση, αγάπη για το άθλημα, επιχειρηματικό πνεύμα, αλλά κυρίως κοινός στόχος. Στόχος να αναδειχθεί αυτό το άθλημα. Ναι, φτάνουμε σε μια τέτοια βραδιά. Μια βραδιά που ξέρετε καλύτερα από όλους ότι δεν έχει ξαναζήσει η ελληνική πάλη. Με τη δική σας βοήθεια, 36 λοιπόν κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες της χώρας, σε αυτό εδώ το ταπί, σε λίγο θα δώσουν τη δική τους μάχη, να το πω. Σίγουρα θα παλέψουν πάντως, ώστε να ανακηρυχθούν πρωταθλητές Ελλάδος. Και όλα αυτά θέλω ξανά το δικό σας χειροκρότημα, γιατί είστε πολλοί για μέσα Ιουλίου, για Σάββατο, που επιλέξατε να μην πάρετε σπαραλίες, αλλά να έρθετε εδώ. Να έρθετε εδώ και να βοηθήσετε την προσπάθεια που κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης. Μπορεί λοιπόν οι συντελεστές, οι επικεφαλής της Ομοσπονδίας να προσπάθησαν, και ναι, προσπάθησαν σκληρά για αυτή την καρδιά, αλλά οι πρωταγωνιστές σήμερα θα είναι οι αθλητές. Και φυσικά όλοι εσείς, αθλητές, προπονητές και φίλοι του αθλήματος, θα βοηθήσετε ώστε να δούμε μια ξεχωριστή βραδιά. Και εκτός από εμάς, τους 1.500, πώς είμαστε εδώ, που θα τη δούμε ζωντανά, έχουν χρησιμοποιήσει πολύ καλά η Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης και οι επικεφαλείς της να μεταδοθούν αυτές όλες οι εικόνες και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ζήσουμε 3 ώρες πάλι εδώ στο κλειστό λιτερό κέντρο πάλι στο Άνω Λωσίων. Είστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να φωνάξουμε έναν αθλητή που τα τελευταία χρόνια μπορεί οι προσπάθειες να μην είναι πολλές, μπορεί περισσότερες από αυτές να βρει τοίχο, κυρίως στην πολιτεία. Εκείνος, ναι, προχωρούσε πολύ καλά και έφερνε μετάλλια στη χώρα μας. Με ένα δυνατό χειροκρότημα λοιπόν, να υποδεχτούμε τον 3ο παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Γιάννη Αντζουμανίδη, για τον 8ο πρωταθλητή. Ευχαριστούμαστε ότι προσερχόμαστε στους αγώνες για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι η συμμετοχή μας έχει σκοπό την επίδειξη υποτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού. Ένα χειροκρότημα λοιπόν σε όλα τα παιδιά και στο Γιάννη που σε λίγο θα είναι καθώς εδώ, γιατί και εκείνος θα διεκδικήσει τη θέση του πρωταθλητή Ελλάδος. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να έχουμε μαζί μας και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τη Μαρία Περκολαράκη, και στις Παρασίδες και στις Νάτινες. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τον ελληνικό εθνικό ύμνο.
Thank you.